γενιά αυτή τιμούμε σήμερα. Διακρίνουμε ανάμεσά μας τους εκπροσώπους μας. Δεν είναι πολύ. Αλλά ακόμα και σήμερα, ύστερα από 64 χρόνια, παρατηρώ στα μάτια τους την αυταπάρνηση και την γενναιότητα του έντιμου Έλληνα. Του Έλληνα στρατιώτη που νίκησε τους Ιταλούς. Γιατί? Γιατί πίστεψε στον δίκαιο ένοπλο αγώνα. Αυτός ο δίκαιος πόλεμος ένωσε τους Έλληνες τον Οκτώβριο του 40. Παρά τις δύσκολες πολιτικές συγκυρίες της εποχής, από τον εξόριστο τότε Παναγιώτη Κανελόπουλο μέχρι τα φυλακισμένα στελέχη της αριστεράς, όλοι οι Έλληνες ενώθηκαν μέσα σε μία νύχτα. Αυτή η ενότητα της τότε ελληνικής κοινωνίας είχε καιρές βάσεις, έστω και αν διήρκησε μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν αντέχει ο Έλληνας το άδικο, ούτε την αλαζονία του ισχυρού. Και ποιος ήταν δηλαδή ο Μουσολίνη? Ο απλός Έλληνας, τιμένος στο χακί, δηλαδή ο ελληνικός λαός, αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός μαχητής από τον Ιθανό μιλιταριστή. Γιατί ο Έλληνας πολεμούσε κυρίως με την ψυχή του, αλλά και για ένα δημοκρατικό ιδεώδες, την ελευθερία της πατρίδας. Ο τότε Ιταλός στρατιώτης εκπροσωπούσε, έστω και παρά τη θέλησή του, τον ολοκληρωτισμό του εθνικοσοσιαλισμού. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν για την Ευρώπη η μάχη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας εναντίον του φασισμού. Αυτή την πίστη στην δημοκρατία και στην ελευθερία απέδειξε ο ελληνικός λαός και μετά το τέλος του πολέμου με τους Ιταλούς, με την εθνική αντίσταση στην διάρκεια της κατοχής. Η γενιά του 40 είναι η γενιά του αλβανικού έπους και της εθνικής αντίστασης. Άντρες, αλλά και γυναίκες, γιατί και στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η πρόσφατη απόφαση της σημερινής ηγεσίας του που αφορά στα Βιλίσια αποτελεί μια ανεκτήμητη προσφορά στην τοπική κοινωνία. Το 40 οι Έλληνες, όπου και αν ανήκαν ιδεολογικά, ενωμένοι, πολέμησαν στην Αλβανία και νίκησαν τον ολοκληρωτισμό. Κερδίσαμε τότε τον θαυμασμό της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Το 2004 οι Έλληνες, πάλι ενωμένοι, κερδίσαμε το στίχημα της ειρήνης και του εφαγωνίσαστε. Πάλι μας θαύμασαν, ακόμα και οι αντίπαλοι μας. Άρα μπορούμε. Έχουμε και τα ιδανικά και τις ικανότητες. Είναι αυτά που μας κληρονόμησαν οι πολεμιστές του 1940.